Γεια σας αγαπητοί μου, σήμερα θα σας διδάξω πώς να μιλάτε με τους αγγέλους. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μετά πηγαίνετε στο καμπανάκι, πατήστε πάνω στο καμπανάκι και επιλέξτε όλες ώστε να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Λοιπόν, όπως έλεγε και η μακαρίστη γερόντισσα Μυρτηριώτισσα, η θεία μου, η αδερφή της μητέρας μου, Αμάντα, δεν χρειάζονται ξύλινες γλώσσες, δεν χρειάζονται αρχαΐζουσες γλώσσες, δεν χρειάζονται καθαρεύουσες γλώσσες για να προσευχηθούμε ή για να ζητήσουμε από τον παντοδύναμο, από την ανώτερη δύναμη ή από τους αγγέλους αυτό που ζητάμε. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, οπότε δεδομένης της συγκεκριμένης πληροφορίας πάμε να αναλύσουμε τώρα τους τρόπους που εσείς μπορείτε να συνομιλείτε με τον άγγελό σας ή με τους αρχαγγέλους. Καταρχήν κάπου εδώ θα σας έχω ένα σύνδεσμο όπου καλό είναι να δείτε το βίντεο όσοι δεν το έχετε δει με τον προσωπικό σας φύλακα άγγελο βασισμένο στην ημερομηνία γέννησής σας. Πληροφορία και πάλι της μακαρίστης γερότησας Μυρτηριώτισσας, της θείας μου. Το επαναλαμβάνω παιδιά μου, έχει σημασία. Έχω δει στα σχόλια ανά όλα αυτά τα χρόνια που κάνω βίντεο, τι είναι αυτά, είσαι άθη, είσαι τόνακα, δε σούργελο, βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Όχι αγαπητοί μου, δεν βγαίνω και λέω ό,τι θέλω, έτσι. Λοιπόν, λέω πράγματα από μέσα, έτσι αγαπητοί μου. Λοιπόν, μη θεωρείτε ότι πάντα η εικόνα συμβολίζει μια ξύλινη γλώσσα, μια γλώσσα η οποία είναι δίσκαμπτη κτλ. Όχι, όχι. Λοιπόν, εδώ όπως σας είπα θα βρείτε το βίντεο με το προσωπικό σας φύλακα άγγελο. Και τι κάνετε τώρα? Εγώ δεν θα το κάνω αυτή τη στιγμή εδώ. Καλό είναι να ανάβετε θυμιατό, έτσι. Να βάζετε καρβουνάκι με λιβανάκι, το λιβανάκι της αρεσκίας σας, όταν πρόκειται να συνομιλήσετε με τον άγγελό σας ή με τον αρχάγγελό σας. Ο δικός μου προσωπικός φύλακας άγγελος είναι ο Βεχουιάχ. Συνομιλώ μαζί του πάρα πολύ τακτικά, μη σας πω και σχεδόν καθημερινά, εξαρτάται, έτσι. Αλλά δεν ξεκινώ ευλογητός ο Θεός πάντοτε κτλ. Κτλ. Όχι βέβαια ότι αν κάποιος θέλει να το κάνει έτσι δεν μπορεί, μπορεί. Αλλά ο άγγελος είναι ο φίλος μας. Ο άγγελος είναι η ενέργεια η οποία μας συντροφεύει πάντα. Αλίμονο δεν έχουμε καλή, άριστη θα έλεγα, επαφή μαζί του. Οπότε του λέω, βρε Βεχουιάχ μου, καλημέρα σου καταρχήν. Ανάλογα τι ώρα θέλω να του μιλήσω, καλημέρα, καλησπέρα, του εύχομαι λοιπόν εγώ. Ξέρεις κάτι βρε, αυτό και αυτό και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Μήπως θα μπορούσες εσύ να βάλεις ένα χεράκι? Τόσο απλά, τόσο απλά, έτσι ένα παράδειγμα σας δίνω, okay. Ή αν έχω μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά, κάτι έχει συμβεί εκπληκτικό, ξαφνικό, Βεχουιάχ μου, πού να στα λέω, έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και επειδή πραγματικά δεν σας κάνω ούτε χιούμορ, ούτε αυτή τη στιγμή έχω σκοπό να κάνω κάποια φάρσα, νιώθω το φτερούγισμα του πίσω από την πλάτη μου. Νιώθω ότι ξαφνικά σηκώνεται ένα ρεύμα και μου προκαλεί ανατριχίλες αυτό το ρεύμα. Πώς όταν έχουμε την πλάτη σε ένα κρύο δωμάτιο και το νιώθουμε, αυτό ακριβώς. Έτσι αγαπητοί μου. Δεύτερος τρόπος. Θέλετε, πάρτε χαρτί, μολύβι ή στυλό και αρχίστε λοιπόν και γράφετε. Πολύ αγαπημένε μου, ο καθένας το δικό του άγγελο, ή αν θέλετε μπορείτε να απευθυνθείτε φυσικά και στους αρχαγγέλους, όπως θέλετε εσείς. Πολύ αγαπημένε μου λοιπόν Αρχάγγελε Μιχαήλ, σας δίνω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Ξέρεις, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Γράψτε του μία επιστολή αγαπητοί μου, σαν να του στέλνετε ένα γράμμα, έτσι. Πώς κάνουν τα μικρά παιδάκια, γράφουμε γράμμα στον Άγιο Βασίλη γιατί θέλουμε να μας φέρει αυτό και αυτό και αυτό το δώρο.
γίνετε ξανά παιδάκια κι εσείς και γράψτε λοιπόν στον Αρχάγγελο ή τον Άγγελο που θέλετε εσείς, που επιθυμείτε εσείς. Δείτε τον λοιπόν με τα μάτια ενός μικρού αγνού παιδιού και πιστέψτε με, πραγματικά θα γίνει ο δικός σας Άγιος Βασίλης, εντός εισαγωγικών πάντα. Αγαπητοί μου, τι άλλο να πω, τι άλλο να πω. Ξέρετε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Μακάρι να μπορούσα να το αποδείξω, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι όσον αφορά τις ενέργειες δεν μπορούμε να τις έχουμε χειροπιαστές. Χειροπιαστά όμως μπορούμε σίγουρα να έχουμε τα αποτελέσματά τους. Έτσι. Η ενέργεια είναι ενέργεια, δεν φυλακίζεται. Ταξιδεύει ελεύθερα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, καθώς και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι επίσης ταξιδεύουν ταυτόχρονα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, και είναι κάτι που δεν χωράει ο ανθρώπινος νους. Δεν είναι δυνατόν ο ανθρώπινος εγκέφαλος να συνειδητοποιήσει κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται. Δεν είμαστε φτιαγμένοι ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε τόσο πολύπλοκες καταστάσεις, έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο Βεχουιάχ, ο δικός μου προσωπικός φύλακας άγγελος, μπορεί να είναι τώρα εδώ μαζί μου, αλλά ταυτόχρονα να είναι και με άλλους 100. Ταυτόχρονα, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά πάντα βέβαια φυσικά μέσω διαλόγων με την μακαριστή Γερότησα με τη Διότησα, έτσι. Λοιπόν, και την κατανοώ απόλυτα, από την αρχή κατανόησα αυτά που μου είπε, γιατί τα ένιωθα κι εγώ. Πιστέψτε αγαπητοί μου, πιστέψτε και αφαιθείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς θα αλλάξει η ζωή σας. Μην σκέφτεστε, σαν ποια είμαι εγώ που θα αξιωθώ να μιλήσω στους αγγέλους ή στους αρχαγγέλους. Γιατί είμαστε πλάσματα του Θεού. Ο Θεός μας έπλασε. Καθ' εικόνα και καθομοίωση, έτσι. Άσχετα αν εμείς τα κάνουμε μαντάρα, γιατί είμαστε μη τελειώντα. Αχ βρε Θεούλη, στις προδιαγραφές κάπου μας τα χάλασες, αλλά τέλος πάντων. Γι' αυτό και υπάρχει άλλη διάσταση, όπου εκεί πραγματικά πια μπαίνουμε στην τελειότητα. Έτσι. Εκεί τελειοποιούμαστε. Αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας, αγαπητοί μου, για σήμερα. Πιστέψτε με, εφαρμόστε αυτά που ακούσατε σε αυτό το βίντεο, δεν θα χάσετε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δύναμη διαθέτουμε. Έτσι. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά. Σας φιλώ γλυκά.